Πάλι λοιπόν στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο. Πάμε αμέσως στη Βουλή και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ για να δούμε τι ακριβώς έγινε σε αυτή τη συνεδρίαση με τον νέο διοικητή της ΕΕΠ, τι καταγγέλει η αντιπολίτευση, τι απαντάει η κυβέρνηση. Ναι, Νίκο, ήταν θυελώδης αυτή η συνεδρίαση της Επιτροπής Σταθμών και Διαφάνειας για το διορισμό του νέου διοικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Θεμιστοκλή Δεμήρη, ενδεικτική του κλίματος του τι θα ακολουθήσει και τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, διότι σας θυμίζω ότι Παρασκευή έχουμε τη μάχη των πολιτικών αρχηγών. Μια απάντηση λοιπόν που φέρεται να έδωσε ο κύριος Δεμήρης για το αν παρακολουθούνται και σήμερα πολιτικά πρόσωπα, αφήνει ανοιχτό ο κύριος Δεμήρης την απάντησή του αυτό το ενδεχόμενο, πυροδότησε νέα ένταση με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να εξαπολύουν επίθεση στην κυβέρνηση. Με τον κύριο Καστανίδη πριν από λίγο τον ακούσαμε να κάνει λόγο για μείζον πολιτικό θέμα αυτής της παραδοχής και να ζητά να συγκληθεί το ΠΑΣΟΚ εκ νέου για ακόμη μια φορά η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη και να ακολουθήσει η προημερησία συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Αυτή η συνεδρίαση, Νίκο, πάντως της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι στον αέρα. Καθώς, όπως καταγγέλει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής είχε αποφασιστεί πριν από λίγες μέρες η συνεδρίαση αυτή να γίνει την επόμενη εβδομάδα, τώρα, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία ζήτησε να καταρτήσει ένα κατάλογο με τα δικά της πρόσωπα που θέλει να κληθούν σε αυτή την επιτροπή. Οπότε ο χρόνος της συνεδρίασης αυτής μετατίθεται. Κοινοβουλευτικές πηγές τώρα της Νέας Δημοκρατίας εξαπολύουν επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ ότι κάνει επιλεκτικές διαρροές με τη συνεδρίαση αυτή της επιτροπής, η οποία επιτροπή έχει τον απόρριτο χαρακτήρα λόγω της ΕΕΠ. Λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαστρεβλώνει τα λεγόμενα του διοικητή του κ. Δεμήρη, τα οποία δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν, γιατί αυτή η επιτροπή είναι απόρριτη και κάνουν λόγο για νοσηρό αφήγημα. Να σας πω τέλος ότι ήταν οργισμένη και η αντίδραση του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Τασούλα, για τις διαρροές που προέκυψαν σήμερα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Ο κύριος Τασούλας είπε ότι ενημέρωσε τα κόμματα προκειμένου να περιφρουρήσουν την όλη διαδικασία και σε ανακοίνωσή του τονίζει ο Πρόεδρος της Βουλής ότι η εν λόγω συνεδρίαση, παρά το αυστηρό απόρριτο χαρακτήρα της, μεταδίδεται κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της επιλεκτικά σε συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να μετατραπεί όλη η διαδικασία σε σουρωτήρι, Νίκο. Μάλιστα, και αν δεν αλλάξει κάτι, η επόμενη μάχη αναμένεται μεθαύριο στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών πια. Να σε ευχαριστήσουμε, Στέλλα Παπαμιχαήλ.